φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τη Κρήτη σήμερα τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, υποψήφιο βουλευτή Ρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σα, κύριε Παναγιωτόπουλε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σα ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο με τον απόϊχο των επαφών που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα και με. Ε, απλούς πολίτες και με φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Γνωρίζω ότι οργώνεται την Περιφερειακή Ενότητα. Καθημερινά βρίσκεστε και σε περιοχές της ενδοχώρας. Ε, τι μηνύματα έχετε λάβει μέχρι και σήμερα, τι είναι αυτό το οποίο σας λέει ο απλός κόσμος. Πράγματι, έχω γυρίσει το νομό δύο φορές και έχω την καλύτερη δημοσκόπηση. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή της χειραψίας, της κουβέντας της καθημερινής με τον απλό κόσμο. Μπορώ να σας πω ότι προβλήματα υπάρχουν. Τα γνωρίζουμε και πρέπει να δοθούν λύσεις άμεσα. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ζούμε αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σίγουρα υπάρχει μια αύξηση στις τιμές και, το... και, στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Δηλαδή ο απλός κόσμο Α... κόσμος σας λέει δεν τα βγάζω πέρα στο κομμάτι της καθημερινότητας, θέλω βοηθεία. Υπά... Υπάρχουν σίγουρα δυσκολίες. Από εκεί και πέρα όμως ε... ο κόσμος αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες αυτή την τετραετία. Ότι παρά τις απανοτές κρίσεις που βιώσαμε, την υγειονομική κρίση, τεράστιο ζήτημα, την, την, πληθωριστική κρίση που βιώνουμε σήμερα, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφεραν να δώσουν στην αγορά 53 δισεκατομμύρια. Δώσανε 53 δισεκατομμύρια σε μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας. Κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε γιατί δεν είναι αυτονόητο. Και μπορώ να σα πω και μία σειρά από μέτρων, τα όπω το Fuel Pass, θα τα αναφέρω επιγραμματικά. Το καλάθι του νοικοκυριού, ε, η αύξηση του κατώτατου μισθού τρει φορές η αύξηση των συντάξεων μετά από 12 χρόνια έχει στηριχθεί έμπρακτα η κοινωνία Αλλά και θεωρώ ότι ο κόσμο. Oh, oh. Μα σίγουρα υπάρχουν ζητήματα, δεν λέμε. το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, όμως... Ε, για τη Νέα Δημοκρατία τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Ο κόσμο αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει την τελευταία τετραετία. Μάλιστα. Ε, επειδή γνωρίζω ότι έχετε παρακολουθήσει ε, σειρά επαφών με φορεί του τουρισμού, και θέλω λίγο να εξειδικεύσουμε ε, και να πάμε στον κλάδο του τουρισμού. Υψηλέ οι προσδοκίε. Πάμε να αγγίξουμε ποσοστά νούμερα 2019, τη τελευταία ε, πολύ καλή χρονιά στο κομμάτι τη αξιοποίηση του εγχώριου τουριστικού προϊόντο. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Δίπλα από τη λέξη και τον όρο πρόβλημα, βάζω και τον όρο παθογένεια. Διαχρονικά μα απασχολούν. Και έχει να κάνει με ελεγκτικού μηχανισμού που δεν υπάρχουν, που δεν έχουν στελεχωθεί. Ε, με κάποια ρεπό, υπήρχαν συγκεκριμένε καταγγελίε ξενοδοχοϊπαλλήλων που δεν έχουν δοθεί στο θέμα των μισθών, στο θέμα τη έλλειψη προσωπικού. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί και το κυριότερο δεν έχουν δοθεί απαντήσει. Πράγματι, οι προβλέψει για τη φετινή τουριστική περίοδο είναι πάρα πολύ αισιόδοξε. Νομίζω θα υπάρχει ρεκόρ αφήξεων και για την Ελλάδα και για την Κρήτη. Ε, από εκεί και πέρα είναι αυτό που διαπιστώσατε και το οποίο στι κουβέντε που κάνω καθημερινά με τουριστικού φορεί το διαπιστώνω το μεγάλο ζήτημα τη έλλειψη προσωπικού και με, και με ε, Έχω συναντηθεί και με τον πρόεδρο, τον κ. όπω αναφέρατε. Σωστά. Ε, είναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα η έλλειψη, η, η έλλειψη προσωπικού. Νομίζω ότι μια συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι ναι. μόνο στη χώρα μας, είναι πώς θα επιδοτηθεί η εργασία. Δηλαδή τα επιδόματα που δίνονται, τα επιδόματα ανεργίας θα γίνουν επιδόματα εργασία, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι κατάλληλε προσλήψει. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το κρατήσουμε και γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι να επιλέξουμε τι γραμμή θέλουμε να ακολουθήσουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναζητούνται 100.000 άνθρωποι στον τουρισμό. Θέλουμε ως χώρα να φέρουμε ανθρώπους από τρίτες χώρες ε, της Ευρώπης να δουλέψουνε. Mm. Υπάρχει, υπάρχει ο κίνδυνος του να λιωθεί το τουριστικό προϊόν. Αυτά πρέπει να τα δούμε όλα και με τους, ε, και με τους ε, τουριστικούς ε, παράγοντες και με τους ε, ξενοδοχοϊπαλλήλους. Ε, είμαι όμω αισιόδοξο είμαι αισιόδοξος ότι τα προβλήματα αυτά θα ξεπεραστούν και θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά η φετινή για τον τουρισμό. Θα πρέπει όμω να χαράξουμε και μια άλλη στρατηγική. Τι θέλω να πω. Ε, στο, στην Κρήτη υπάρχει το εξή χαρακτηριστικό. Περιόδη υπερτουρισμού, όπω είναι οι καλοκαιρινοί μήνε, και περιόδη υποτουρισμού, όπω είναι οι χειμερινοί μήνε. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πώ θα έχουμε 12 μήνε τουρισμό. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να στοχεύσουμε στον ποιοτικό τουρισμό. Στον τουρισμό της τρίτης ηλικία που έρχονται και χειμερινού μήνες και αφήνουν πολύ καλό εισόδημα. Θα πρέπει πέρα από το να προβάλλουμε τον ήλιο και τη θάλασσα, που είναι σίγουρα συγκριτικά πλέον εκτιμάτα, Σωστά. να δούμε και, και τα ιστορικά μνημεία μας, να δούμε τον πολιτισμό. Υποδομές, Πώς μπορούμε να αναδείξουμε ε, τα μνημεία μας, την ιστορία το μας, που τον πολιτισμό θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ σωστά. Και ήδη γίνονται αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλα Έργα στην Κρήτη. Ο, ο ΒΟΑΚ. Ε, αύριο, μάλιστα, έχουμε τη, την τη υπογραφή σύμβαση, τη σύμβαση ε, ε, για το τμήμα Αγίου Νικολάου Χερσονήσου στις 12.30 ώρα το Σάββατο. Ε, προχωράει το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Τεράστιο έργο για τον τουρισμό. Θα δίνει Με τη στο. δυνατότητα διαχείριση 18 εκατομμυρίων επισκεπτών. Μεγάλα αναπτυξιακά έργα για την Κρήτη που θα βοηθήσουν και τον τουρισμό. <laughs> Αναφερθήκατε τώρα στο βόρειο ειδικό άξονα Κρήτη. Πολλά έχουν ακουστεί. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίε ή ε, Πραγματικότητα. Βλέπουμε και σχετικέ αναφορέ εκπροσώπων τη ε, αντιπολίτευση και σε τοπικό επίπεδο που καυτηριάζουν και ασκούν κριτική στο σχεδιασμό τη κυβέρνηση. Τι απαντάτε, Η αλήθεια <laughs> το μόνο πράγμα που δουλεύει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα fake news. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν η κυβέρνηση ανέλαβε τη, τη χώρα, η κυβέρνηση τη Δημοκρατία, δεν υπήρχε τίποτα. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η χάραξη, το χρονοδιάγραμμα και η χρηματοδότηση. Και επιμένω στο τελευταίο, γιατί είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Έχουν βρεθεί τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη για να προχωρήσει ένα τεράστιο έργο, 1,5 δισεκατομμυρίου, που θα ενώνει την Κρήτη από άκρη άκρη. Και μάλιστα σε μια περιφέρεια όπου έχουμε τη θλιβερή πρωτιά να έχουμε τετραπλάσια δυστυχήματα από όλε τι υπόλοιπε περιοχέ τη Ελλάδο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο κομβικό έργο είναι. Μάλιστα. Ε, θα πρέπει να δοθεί φαντάζομαι έμφαση και στο κομμάτι του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ε, Καθώ έχουμε να κάνουμε Σίγουρα. με ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο με διόδια, και πολλοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να παρακάμψουν το ΒΟΑΚ και να κατευθυνθούν ε, μέσω ενό διαφορετικού Σίγουρα. δρόμου. Σίγουρα. Είναι, υπάρχει, υπάρχει πρόβλεψη γενικά. Οι επαρχιακοί δρόμοι, η αλήθεια είναι πω. Ε, είναι απαρχιωμένοι. Ε, είναι απαρχιωμένοι ναι. και γίνονται και πολλά ατυχήματα. Θα πρέπει να το δούμε. Πολύ σημαντικό. Όπω θα πρέπει να δούμε και του κόμβου. Που θα ενώνουν το ΒΟΑΚ με τι οικιστικέ περιοχέ. Σωστά. Με τι τουριστικέ περιοχέ. Σωστά. Λοιπόν, ε, να πάμε στι προσδοκίε και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο κόμματο, να ξεκινήσουμε ε, με το κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Ηρακλείου. Ποιο ο στόχο, Ο στόχο για τη Νέα Δημοκρατία είναι να είναι πρώτη στο νομό Ηρακλείου και να εκλέξει τρει βουλευτέ. Ε, αυτή τη στιγμή όλα τα στελέχη της παράταξης οργώνουν τον ομό και ο στόχος και ο προσωπικός, γιατί με ρωτήσατε για την προσωπική, yeah. φιλοδοξία η προσωπική μου φιλοδοξία, να μαζέψω και το τελευταίο ψηφοδέλτιο στον νομό που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εμείς δηλαδή ως παράταξη πρέπει να βάζουμε το εμείς μπροστά από το εγώ. 400 περίπου χιλιάδες νέοι και περισσότεροι αναμένεται να ψηφίσουν, ε, η γενιά ε, των 17, ε, 17-20, να ψηφίσουν για πρώτη φορά είναι μια δεξαμενή όπου ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στοχεύει, έχει στρέψει ε, το βλέμμα. Και αν είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα γιατί είναι μια γενιά που ακριβώς επειδή μεγάλωσε μέσα στην κρίση και είδε πολλά από τα όνειρά της να γκρεμίζονται, ε, έχει ένα άλλο προφίλ από τις επόμενες γενιές, από τις μεγαλύτερες. Ε, είναι λιγότερο το πολιτικό στίγμα, είναι λιγότερο το, η, η κομματική ταύτιση, ε, ναι. Θέλουμε να το περιγράψουμε. Είναι πιο δηλαδή, κάποιο Ναι, ό,τι ναι, ναι. Δεν έχουν ταυτότητα είναι, όμως, πολιτική. Ακριβώ, ναι. ακριβώς. είναι όμω μια γενιά πολύ μορφωμένη. Μια γενιά πρώτη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και μια γενιά η οποία πρέπει να πάρει την τύχη τη πατρίδα μα στι πλάτε τη. Δηλαδή, το πιστεύω αυτό ότι αυτή τη φορά οι γονεί πρέπει να ρωτήσουν τα παιδιά του τι να ψηφίσουν και όχι το αντίθετο. Γιατί αυτά τα παιδιά θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια στη χώρα, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, ε, αύριο έχουμε την προκήρυξη των εκλογών, ξεκινάει και επίσημα η προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργό στο, στο, στην Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα μιλήσει και στα Χανιά, βέβαια. Ακριβώ. Έχουμε και, στα και χανιά. την κάθοδο του Πρωθυπουργού, εννοείται. Και θα, θα είμαστε όλοι εκεί στι 7 η ώρα. Σε επίπεδο Κρήτη, σε επίπεδο ε, Χανίων. Συνεχίζεται την περιοδία. Ε, ναι, και θα συνεχιστεί και η περιοδία. Και, ναι. ο, και ο Κυριακό Μητσοτάκη. Ε, θα γυρίσει και τη, το Ταχανιά και το Ρέθινα και, και, και οι περιοδίε θα, θα συνεχιστούν. Εννοείται, εννοείται. Μάλιστα. Προγραμματίζω να γυρίσω τουλάχιστον ακόμα δύο φορές το νομό. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, καλή δύναμη. Γιατί, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία πολύ. Ε, και θα τα ξαναπούμε. ευχαριστώ κύριε, για ονογένη. τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.